Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα συνδικάτα και αγροτικοί φορείς που ανήκουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με φόντο τα όσα συμβαίνουν στο μέτωπο της πανδημίας. Τιμές και το κόστος παραγωγής στα ύψη. Οι δασικοί χάρτες που το τελευταίο διάστημα αναδεικνύεται σαν ένα μείζον πρόβλημα που συνδυάζεται συνολικά με την πολιτική της κυβέρνησης, το πώς η γη θα μετατραπεί σε χρήση γης μέσα από τα συμφέροντα των επιχειρηματιών, ο ΕΛΓΑ που μας αφήνει ακάλυπτους και αθωράκιστους, το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης στα κέντρα υγείας, κλειστά περιφερειακά ιατρεία. Ένα χρόνο μετά την πανδημία, την έναρξη πανδημίας, το υγειονομικό σύστημα στο νομό μας και σε όλη τη χώρα είναι σε κατάσταση κινδύνου. Καμία θωράκιση του συστήματος υγείας δεν υπάρχει. Έχει αποθεωθεί η ατομική ευθύνη. Δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού Ηρακλείου για τον ένα χρόνο που πέρασε από την πανδημία, αλλά κύρια εδώ για τις ευθύνες της κυβέρνησης, κύρια που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και όλου του λαού. Αντιπροσωπεία παρέδωσε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη. Με αυτή τη συμβολική μας διαμαρτυρία επιδιώκουμε και να αφυπνίσουμε τους εργαζόμενους, αλλά και να πιέσουμε και να καταδείξουμε τις ευθύνες περιφέρειας και δημοτικών αρχών. Τα συνδικάτα και οι αγροτικοί και μαζικοί φορείς ζήτησαν την προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων των πολιτών. Έχουμε σοβαρά ζητήματα υγείας. Αναδεικνύουμε σε αυτή τη φάση μαζί με τους εργαζόμενους αυτά όλα τα προβλήματα που οδηγούν στον αφανισμό μας. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κοφεύει, δεν κάνει προσλήψεις και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν γίνονται οι εμβολιασμοί που πρέπει να γίνουν ώστε να τελειώσει αυτό το πράγμα με το παρατεταμένο lockdown.